άνθρωποι. Θεωρεί κάποιος ότι κάνοντας 2,5 διαδηλώσεις την ημέρα εδώ και 3 χρόνια έχουμε αλλάξει τη ζωή μας προς το καλύτερο? Βεβαίως ο λαός πρέπει να διαδηλώνει και βεβαίως σε όλες τις χώρες διαδηλώνει ο λαός. Αλλά διαδηλώνει με έναν τρόπο που να γίνει αισθητή η παρουσία του. Διαδηλώνει όχι για συντεχνιακά ζητήματα. Δεν κλείνει το Σύνταγμα τη μία μέρα ο φορτηγατζής, την άλλη μέρα ο ταξιτζής, την άλλη μέρα ο μαθητής, την άλλη μέρα ο καθηγητής. Διαδηλώνει και φάνηκε σε στιγμές που πρέπει να ακουστεί η φωνή του, που πρέπει να προκαλέσει τους πολιτικούς να αλλάξουν αποφάσεις, αλλά εδώ έχοντας κάθε μέρα από 2,5 διαδηλώσεις έχουμε φτελήσει την έννοια της διαδήλωσης. Και να σας πω κάτι, έτσι. Γιατί είναι και πολύ τσιμωδός τώρα τελευταία αυτή η συζήτηση και αφορά και την Κύπρο. Η Κύπρος έζησε ένα σοκ. Τέτοιες μέρες ήτανε πριν ένα χρόνο, το θυμάστε? Κουρευτήκανε οι καταθέσεις πάνω από 100.000. Το οποίο το θεωρώ ότι ήταν μια εντελώς λάθος, εντελώς έξω από την πραγματικότητα του νησιού, πολιτική απόφαση. Που δεν την πήραν οι Κύπροι, την πήρανε κάποιοι Ευρωπαίοι αφιψηλού. Πώς αντέδρασε ο κυπριακός λαός αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή, δεν λέω πολιτισμένα κυρία μου, θα ακούσετε. Αυτή τη στιγμή ο κυπριακός λαός, και όχι ο κυπριακός λαός που κυβερνάει, ο κυπριακός λαός του ΑΚΕΛ, γενικότερα ο κυπριακός λαός, έχει κατορθώσει μετά από ένα χρόνο να έχει διαψεύσει όλες τις ευρωπαϊκές χασάνδρες. Η Κύπρος πηγαίνει καλά. Γιατί οι πολιτικοί ηγέτες αναμπουκωθήκανε, παρά τις επιμέρους διαφωνίες τους. Βάλανε ένα εθνικό στόχο, υλοποιούν αυτόν τον εθνικό στόχο και έχουν διαψεύσει την ερήμωση του νησιού, την εγκατάλειψη του νησιού από τις ξένες επιχειρήσεις. Δηλαδή, και να σου δώσω και με νούμερο, η Ευρώπη, που δεν καταλαβαίνω τι υπερασπίζει γιατί είναι λίγο μπερδεμένο, η Ευρώπη στην Κύπρο είπε ότι θα έχουμε μία ύφεση της οικονομίας τον επόμενο χρόνο 10%. Έτσι, οι Κύπροι κατορθώσανε και έχουν μία ύφεση της οικονομίας τους πέρυσι 6,3%. Είναι λοιπόν κορόιδα? Ήταν κορόιδα που στρωθήκανε σε μια δουλειά, που βάλανε τα όρια βέβαια. Βάλανε τα όρια. Συνειδητοποιήσανε και ξέρει ποια είναι τα όρια τους. Αλλά που χτίσανε μια καινούργια πραγματικότητα μέσα σε ένα χρόνο. Ποιος θα μας πει στο τέλος ότι μετά από ένα χρόνο ο δρόμος που επέλεξε η Κύπρος, η πολιτική της ηγέτες, που για κάποιους εδώ στην Ελλάδα ήταν ένας ρόλος συμβασμού, ήταν εις βάρος του κυπριακού λαού, που είδε την οικονομία να έχει μια ύφεση μόνο 6%, ενώ διπλάσια ήταν η ύφεση που προεβλέπανε οι τύποι από την Ευρώπη. Λοιπόν, έλα.